Πέντε είναι τα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου απειλούν την παντοδυναμία της. Απειλούν την παντοδυναμία της γιατί όπως όλα δείχνουν η αυτοδυναμία είναι μάλλον εξασφαλισμένη εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Το διακύβευμα πλέον είναι τι αυτοδυναμία θα είναι αυτή και ποιο θα είναι το έυρος της. Τα πέντε κόμματα είναι η Ελληνική Λύση, η Νίκη, Σπαρτιάτε, το κόμμα φωνηλογικής τη Αφροδίτης Λατινοπούλου και ο Πατριωτικό Συνασπισμό, τον πρόδρομο Εμφιετζόγλου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Σύμφωνα με τι τελευταίες μετρήσει, οι γαλάζιες έδρε μπορεί να κυμαίνονται από 157 έω 163, καθώς το ρευστό τοπίο που επικρατεί στα μικρότερα κόμματα κάνει δύσκολε τι προβλέψει. Με τις μετακινήσεις ψηφοφόρων να είναι εντονότερες τα κόμματα που στις προηγούμενες εκλογές ήταν περίξ του 3%. Με βάση τις τρεις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται πως έχει κλειδώσει ποσοστό άνω του 40% και αυτό που μένει να φανεί είναι ο αριθμός των εδρών που θα κερδίσει. Εδώ πρέπει να πούμε πως όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, τόσο πιο άνετη θα είναι η αυτοδυναμία που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα. Η ελληνική λύση σε όλε τι δημοσκοπήσεις παραμένει κάτω από τον πύχη του 3%. Όλε οι δημοσκοπήσεις βλέπουν το κομμανίκι να πιάνει το όριο και να εκλέγει 9 έως 11 βουλευτές. Το κόμμα Σπαρτιάτες που έχει λάβει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις όπου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά να μετράτε το πολιτικό του ίχνος κινείται στο 1,4 με 1,5 μέχρι και 1,8%. Η φωνή λογική τη Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει φανεί στι δημοσκοπικέ μετρήσει, αλλά το σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψήφων για το κόμμα τη. Ούτε ο πατριωτικό συνασπισμό των πρόδρομο μου ε. Κωνσταντίνου Μπογδάνου καταγράφεται στι δημοσκοπήσει, αλλά μπορεί να έχει μια δυναμική στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, καθώ απαρτίζεται από 12 κόμματα.